Την Δευτέρα ανακοινώσεις για την τρίτη δόση στους πολίτες άνω των 55 και 60 ετών. Κλείνει επίσημα στις 28 Σεπτεμβρίου το Μέγα Εμβολιαστικό Κέντρο. Τι δηλώνει ο πρίτανος του Ιωνίου Πανεπιστημίου Ανδρέας Φλόρος στο Start σχετικά με την αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη και την προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου τα πανεπιστήμια να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Παρασκευής. Είναι 17 του μηνός και είμαστε μαζί και απόψε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ για να καταγράψουμε για μία ακόμη βραδιά αυτά τα οποία συνθέτουν την ειδησιογραφία. Μία ειδησιογραφία η οποία έχει να κάνει με τη μεγάλη συμφωνία και το νέο γεωπολιτικό παιχνίδι το οποίο εξελίσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συμφωνία ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά και την εξέλιξη πανδημίας. Καθοριστικό το τελευταίο, δημοσκοπικά στοιχεία στον ορίζοντα και σε τοπικό επίπεδο έχουμε τίτλους τέλους για το περίφημο Μέγα Εμβολιαστικό Κέντρο. Το όλο εγχείρημα έχει υποχωρήσει. Θα δούμε όμως και αρκετά ακόμη και ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ από επίσκεψη μιας ομάδας Γερμανών στην Εβραϊκή Συναγωγή της Κέρκυρας. Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά όλα αυτά τα οποία έχουμε επιλέξει ως θέματα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων με τη συντακτική ομάδα του ΣΤΑΡΤ. Ξεκινάμε από την τρίτη δόση. Τις επόμενες μέρες, από τη Δευτέρα πιο σωστά, θα φτάνουν στα τηλέφωνα των ατόμων που έχει καθοριστεί ότι θα πρέπει να προηγηθούν στην τρίτη δόση τα σχετικά μηνύματα. Έχει δώσει διευκρινήσεις και για την αναγκαιότητα της τρίτης δόσης ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, ο κύριος Θεμιστοκλέος. Το κρίναμε ως πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ και πάμε να το δούμε. Το εμβόλιο πρέπει να το κάνει κάποιος για να προστατευτεί ο ίδιος, τα πρόσωπα που αγαπάει και να χτιστεί το τείχος θανασίας, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, ο κύριος Θεμιστοκλέους ανέφερε πως όσοι είναι διστακτικοί με το εμβόλιο πρέπει να αντιληφθούν ότι μέσα στους επόμενους 2 με 3 μήνες όλοι μας είτε θα εμβολιαστούμε είτε θα νοσήσουμε. Για τους αρνητές του εμβολίου τόνισε πως πρόκειται για παγκόσμιο πρόβλημα και ότι δεν πρόκειται να πιστούν. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στο να εμβολιαστούν όλο και περισσότεροι πολίτες, τόνισε. Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Υγείας επισήμανε πως την ερχόμενη Δευτέρα η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών θα ανακοινώσει τη χορήγηση της τρίτης δόσης στους άνω των 60 και στους υγειονομικούς. Σχετικά με το σχεδιασμό της επιχείρησης Ελευθερία, σημείωσε ότι σήμερα λειτουργούν περισσότερα από 1.500 εμβολιαστικά κέντρα, τα οποία μπορούν να αυξηθούν στα 2.800. Ενώ ανέφερε ότι τα 3 μέγα εμβολιαστικά κέντρα που έκλεισαν δεν θα ανοίξουν ξανά. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Έντονο, η πλατφόρμα δεν θα ανοίξει προς το τέλος του μήνα, ενώ αναφορικά με το εμβόλιο, η τρίτη δόση των εμβολίων θα είναι με mRNA εμβόλιο για άτομα που έχουν λάβει 2 δόσεις mRNA βασικού εμβολιασμού Pfizer ή Moderna, 2 δόσεις εμβολίου AstraZeneca ή 1 δόση του εμβολίου της Johnson & Johnson. Λοιπόν, ένα μεγάλο στοιχείο συζήτησης για την εξέλιξη πανδημίας είναι η μετάδοση του ιού από τα παιδιά, τα οποία είναι ασυμπτωματικοί φορείς. Αυτό το μεγάλο στοίχημα και το μεγάλο ερώτημα ταυτόχρονα λένε οι παράγοντες του Υπουργείου Υγείας αλλά και οι παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας ότι θα αξιολογηθεί ως πραγματικότητα περίπου σε ένα μήνα. Θα έχουμε μπει δηλαδή για καλά στο φθινόπωρο, θα δούμε την εξέλιξη και των κρουσμάτων πανελλαδικά, θα εντοπιστούν πιθανόν οι όποιες παθογένειες σε σχέση με τη λειτουργία των σχολείων και με την υπόθεση της μετάδοσης από τα νέα παιδιά και τότε θα έχουμε ίσως και νέα πρωτόκολλα. Πάμε να δούμε και αυτό το θέμα. Ολοκληρώνεται σήμερα η πρώτη εβδομάδα λειτουργίας όλων των σχολείων με φυσική παρουσία των μαθητών στις σχολικές αίθουσες και οι ειδικοί περιμένουν με αγωνία την αποτύπωση της επίπτωσης που αυτό θα έχει στην πορεία της πανδημίας του κορονοϊού. Χαρακτηριστικά τα όσα είπε στην ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας ο Κίκας Μαριγιορκίνης στην ενημέρωση της Πέμπτης. Λόγω του αυξημένου συστηματικού ελέγχου στα πλαίσια λειτουργίας των σχολείων, καθώς και της αύξησης της κινητικότητας των παιδιών, όπως έχει ήδη διευκρινιστεί, ενδέχεται να παρατηρηθεί μια αύξηση του αριθμού των νέων κρουσμάτων στα παιδιά και τους εφήβους τις επόμενες εβδομάδες. Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα που ανακοίνωσε ο κ. Μαγιορκίνης, η χρήση αυτοδιαγνωστικών ελέγχων στους μικρούς μαθητές κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς πριν λίγες μέρες είχε σαν αποτέλεσμα τη διάγνωση 212 συμπτωματικών παιδιών ηλικίας 5 έως 17 ετών στην επικράτεια, ποσοστό περίπου 20% του συνολικού αριθμού των διαγνώσεων στην ηλικιακή αυτή ομάδα. Από την πλευρά των Νίκο Ήψας, μιλώντας στον Sky, χαρακτήρισε τελεσίδικο το να υπάρξει αύξηση των κρουσμάτων στα παιδιά, όπως έχει συμβεί και σε άλλες χώρες, εκφράζοντας την ελπίδα με τα πρωτόκολλα που θα εφαρμοστούν να βγει η σχολική χρονιά. Αποκάλυψε ωστόσο
ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός αβεβαιότητας και γι' αυτό στα πρωτόκολλα που εισηγηθήκαμε υπάρχει προθεσμία ενός μηνός για επαναξιολόγηση. Για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μίλησε στο News Bomb ο καθηγητής πνευμονολογίας Τηλιανός Λουκίδης, τονίζοντας ότι τον τελευταίο μήνα υπάρχει μια σταθεροποίηση. Επίσης, εκτός από τη σταθεροποίηση στους αριθμούς κρουσμάτων, θανάτων, διασωληνωμένων, υπάρχει μια διαφοροποίηση στα ηλικιακά και γεωγραφικά δεδομένα. Ειδικότερα, πλέον νοσούν περισσότεροι νέοι, 20-25% άτομα κάτω των 18 ετών, ενώ πλέον έχει μειωθεί ο αριθμός των κρουσμάτων στην Αθήνα και έχει αυξηθεί σε άλλες περιοχές. Το γεγονός αυτό ίσως οφείλεται στο ότι ο εμβολιασμός έχει πάει καλύτερα στην Αττική, ανέφερε ο κ. Λουκίδης. Όσον αφορά το άνοιγμα των σχολείων, ο κ. Λουκίδης είπε ότι είναι μια δύσκολη εξίσωση, αφού αν τηρηθεί το μέτρο του 50% συν 1, ποσοστό με το οποίο θα κλείνει ένα τμήμα, θα εξαρτηθεί από τη δυναμική της μόλυνσης. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, θα δούμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε μεταξύ άλλων, μιλώντας σήμερα σε κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πολύ καιρό να μιλήσει, τον ξέραμε στην πρώτη και στη δεύτερη φάση της πανδημίας. Παρακολουθούσαμε τις αναλύσεις του, είναι ο καθηγητής Νίκος Σύψας. Ο καθηγητής Νίκος Σύψας μίλησε μέσα από το γραφείο της κλινικής του, είναι καθηγητής λοιμοξιολογίας και είπε ενδιαφέροντα πράγματα, μιλώντας σήμερα στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης. Τι είπε? Είπε ότι το καλοκαίρι του 2022 μπορούμε να πετύχουμε ένα καλοκαίρι χωρίς τον κορονοϊό. Και το δεύτερο, το οποίο επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι ότι έως τα Χριστούγεννα πολλά από τα παιδιά που είναι ανεμβολίαστα, θα νοσήσουν. Μάλιστα, ο ίδιος λέει ότι θα νοσήσουν στο σύνολό τους. Πάμε να το δούμε και αυτό. Την πρόβλεψη πως μέχρι το καλοκαίρι του 2022 θα έχουμε τελειώσει με τον κορονοϊό, έκανε ο λοιμοξιολόγος Νίκος Σύψας. Προέβλεψε επίσης ότι τους επόμενους μήνες, όσα παιδιά δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, θα νοσήσουν με COVID-19. Μέσα από τη μονάδα COVID του Λαϊκού Νοσοκομείου, ο Νίκος Σύψας δεν έκρυψε την ανησυχία του για το τείχος ανοσίας που δεν ανυψώνεται, αλλά για τη long COVID στα παιδιά, αλλά και για τους 50-άριδες. Δεδομένου πως οι πανδημίες δεν κρατάνε περισσότερο από 3 χρόνια, εκτίμησε πως θα υπάρχει έξαρση μέχρι τα Χριστούγεννα. Και μετά θα αρχίσει η βαθμία αποκλιμάκωση και από το Πάσχα και μετά θα μπούμε σε μια κανονικότητα. Έως τα Χριστούγεννα θα νοσήσουν όλα τα ανεμβολία στα παιδιά, είπε ο Νίκος Σύψας, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Τόνισε πως μπορεί να μην είναι γνωστό το τι θα γίνει με το εμβόλιο ύστερα από 10 χρόνια, αλλά είναι γνωστό το τι θα γίνει αν ένα παιδί κολλήσει κορονοϊό. Ξέρουμε ότι πλέον βγαίνουν πολλές αναφορές στη βιβλιογραφία για παιδιά που έχουν το long COVID, δηλαδή μακροχρόνιες επιπλοκές από τον κορονοϊό, όπως τεράστια κόπωση, κατάθλιψη, διαταραχές σε διάφορα όργανα όπως πνεύμονες και καρδιά, είπε. Κάλεσε τους γονείς να συγκρίνουν 2 κινδύνους: τον κίνδυνο από το εμβόλιο που είναι απειροελάχιστος και τον κίνδυνο από την COVID. Και τότε μόνο να πάρουν την απόφαση αν θα κάνουν το εμβόλιο στο παιδί τους ή όχι. Ο Νίκος Σύψας επανέλαβε ότι η μετάλλαξη Δέλτα είναι πολύ μεταδοτική και προσβάλλει και τα παιδιά. Τα παιδιά θα μολυνθούν κάποια στιγμή αν δεν εμβολιαστούν. Μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε πολύ μεγάλη εξάπλωση του ιού. Όλα τα παιδιά θα εκτεθούν αργά ή γρήγορα. Σύμφωνα με τον γνωστό λοιμοξιολόγο, είναι τελεσίδικο ότι θα αυξηθούν τα κρούσματα μετά το άνοιγμα των σχολείων. Σε ό,τι αφορά στα υγειονομικά πρωτόκολλα για τα μαθήματα, είπε ότι θα επαναξιολογηθούν σε 1 μήνα. Κατά τον Νίκο Σύψα, τα προβλήματα είναι το γεγονός ότι τα παιδιά και άτομα νεαρής ηλικίας μπορούν να μεταφέρουν τον ιό στους ανεμβολίες στους 50 ετών και πάνω. Και ο μεγάλος φόβος είναι πως οι άνθρωποι αυτοί κινδυνεύουν να νοσηλευτούν με αποτέλεσμα να υπάρξει πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σημείωσε δε ότι ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών στο Λαϊκό Νοσοκομείο είναι γύρω στα 50 έτη και είναι ανεμβολιαστοί. Συγκεκριμένα το 85% είναι ανεμβολιαστοί και το 15% εμβολιασμένοι, που είναι ηλικιωμένοι ή ανοσοκατασταλμένοι με υποκείμενα νοσήματα που ρίχνουν την ανοσία τους. Διασωληνωμένοι θα είχαν πεθάνει αν δεν είχαν εμβολιαστεί, τόνισε. Πρόσθεσε ότι σε κάποιους ασθενείς βλέπουν μακροχρόνια προβλήματα, δυσεπίλητα όπως κόπωση και χρόνιες πνευμονοπάθειες. Ερωτηθείς για το τείχος ανοσίας, το οποίο προς τη μήνυ είναι γύρω στο 60%, ο Νίκος Σύψας είπε πως εκτιμά ότι αυτό δεν θα ξεπεράσει το 65% και πως το δίλημα είναι ή θα εμβολιαστούμε ή θα κολλήσουμε. Ο Νίκος Σύψας έκανε και μια εκτίμηση για το πότε επιτέλους θα ξεμπερδέψουμε με τον κορονοϊό. Το επόμενο καλοκαίρι θα έχουμε είτε νοσήσει είτε εμβολιαστεί και έτσι θα έχουμε αποκτήσει κάποιο είδος ανοσίας και ο ιός δεν θα έχει χώρο να αναπτυχθεί, είπε. Ωστόσο, εξέφρασε 2 επιφυλάξεις. Μήπως εμφανιστεί κάποια καταστροφική μετάλλαξη, το οποίο δεν το πιστεύει, και μήπως υπάρξει κάποια εισαγωγή κάποιες μετάλλαξεις από άλλες χώρες, όπως από κράτη της Αφρικής, που είναι το καυτό σημείο της πανδημίας, καθώς εκεί δεν έχουν εμβολιαστεί. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τα υγειονομικά δεδομένα της ημέρας. Μάλλον ο Γκίκας Μαγιορκίνης έχει επιβεβαιωθεί. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν ένας κορυφαίος επιστήμονας να μην επιβεβαιώνεται? 2.200, καλησπέρα τόσα καλησπέρα, τα κρούσματα σήμερα. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Αλλά έχουμε, παρακαλώ πάρα πολύ, και μια αύξηση στον αριθμό των διασωληνωμένων
και των νεκρών. 39 νεκροί το τελευταίο 24ωρο. Mm-hmm. 352 ασθενείς νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων 322 είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι 30 είναι πλήρως εμβολιασμένοι. 352 λοιπόν στις μονάδες εντατικής θεραπείας, 39 νεκροί το τελευταίο 24ωρο και 2.255 νέα κρούσματα σε 205.560 τεστ, κάτι το οποίο σημαίνει δείκτης θετικότητας 1,11%. Βλέπουμε ότι αυτοί οι αριθμοί των τεστ εκτοξεύονται, σχεδόν διπλασιάζονται από τα συνήθη μεγέθη, λόγω του γεγονότος ότι σε πολλούς χώρους εργασίας, ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είναι υποχρεωτικό και σε κάποιους μάλιστα είναι και δύο φορές την εβδομάδα για το προσωπικό το οποίο δεν έχει εμβολιαστεί. Και επίσης φυσικά. Πάμε να το δούμε τώρα γεωγραφικά στην περιοχή μας. Πώς αυτό το πράγμα αναλύεται. Πέρα από αυτό να πω, εισαγωγές 186 χθες σε στιτή μείωση, σημαντικό αυτό, 208 μέσο όρο του ημέρου. Υπάρχει μια ύφεση στις εισαγωγές. Τώρα, σε ό,τι αφορά την γεωγραφική κατανομή, η Ιόνια νησιά, 42 κρούσματα στην Κέρκυρα. 42. 6. Δεν είναι καθόλου λίγα. 6 στην Κεφαλονιά, 9 στη Ζάκυνθο και 6 στη Λευκάδα. Ενώ στην Ήπειρο έχουμε 1 στην Άρτα, 11 στην Θεσποτεία, 3 στην Πρέβεζα και 38 στα Ιωάννινα. Επίσης, στην Κέρκυρα, να πούμε, Σπύρο, ότι η εικόνα που έχουμε στο νοσοκομείο είναι 15 ασθενείς να νοσηλεύονται στην μονάδα οικών λοιμόξεων. Είχαμε εξιτήρια. Η συντριπτική λουσία σχεδόν όλη για την έχουμε ακρίβεια. Έχουμε κάποια εικόνα από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Μία ασθενής είναι, 84 ετών. Ναι. Να πούμε ότι σχεδόν όλοι είναι ανεμβολίαστοι όσοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Κέρκυρας και σχεδόν όλοι είναι ντόπιοι. Πάντως, είναι καλό ότι είχαμε κάποια εξιτήρια, αλλά σίγουρα αυτό δεν σημαίνει τέλος του alert, διότι προχθές είχαμε 20, σήμερα 15, οπότε όπως καταλαβαίνουμε. Καλά, αυτό είναι κάτι που. Είναι μεταβλητό. Μεταβλητό με δυναμικά χαρακτηριστικά από τη μία στιγμή στην άλλη. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ. 2,0% αποδείξη θετικότητα και ναι. 59 εμβόλια τρίτων δόσεων στην Κέρκυρα. Έχει ένα ρεπορτάζ που θα το δούμε στην ενότητα των τοπικών ειδήσεων. Τίτλοι τέλους στο τέλος αυτού του μήνα για το περίφημο μέγα εμβολιαστικό κέντρο, για εκείνο για το οποίο είχαμε ακούσει ότι θα έκανε 1.000 εμβόλια, θα γίνονταν 1.000 εμβόλια την ημέρα. Είχαμε μεταβαίων και κλάδων υποδεχθεί τον Νίκο Χαρδαλιά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν είδαμε κανένα σχόλιο από αυτούς που έτρεξαν, τους πολιτικούς παράγοντες, να υποδεχτούν τον Χαρδαλιά και να κάνουν δηλώσεις. Ούτε από τον κυβερνητικό βουλευτή, ούτε από τους περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχους, αντιδήμαρχους, κανείς. Κανείς και να πούμε. Θα μας πεις, θα μας στείλεις τώρα από το μακρινό Παρίσι, κυρία Ρόδη Κράτσα-Γκαροπούλου. Λοιπόν, να πω μόνο ότι 28 Σεπτεμβρίου, τελική ημερομηνία, θα δούμε και στο ρεπορτάζ. Μπήκε 28 Σεπτεμβρίου. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ένα ακόμη ρεπορτάζ πριν πάμε στο διάλειμμα. Είναι ένα ρεπορτάζ που έχει να κάνει, μάλλον θα δούμε, πραγματεύεται στοιχεία για την εστίαση. Στην εστίαση έχουμε πολύ αυστηρούς κανόνες για εκείνους οι οποίοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Με μαζική προμήθεια σομπών των γνωστών μανιταριών σπέβδουν επιχειρηματίες στο χώρο της εστίασης και της διασκέδασης προκειμένου όταν ο καιρός θα χαλάσει να προσελκύσουν περισσότερους ανεμβολία στους πελάτες και έτσι να μειώσουν τη χασούρα, αφού οι τελευταίοι αναγκαστικά θα πρέπει να απολαμβάνουν το ποτό ή το φαγητό τους στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος. Όπως αναφέρει στο Έθνος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων Γιώργος Καβαθάς, το φαινόμενο της προμήθειας ομπών είναι μαζικότερο σε σύγκριση με άλλες χρονιές και ήδη είναι εμφανές σε κάποιες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπου λόγω των καιρικών συνθήκων τα βράδια δεν είναι πολύ ευχάριστη η εστίαση ή η διασκέδαση σε εξωτερικό χώρο. Μάλιστα, ο κ. Καβαθάς σημειώνει ότι για το φετινό χειμώνα κάνουν έρευνα αγοράς και αγοράζουν σόμπες ακόμα και οι επαγγελματίες του κλάδου που δεν είχαν στα καταστήματά τους τις χρονιές πριν την πανδημία του κορονοϊού. Το φαινόμενο θα είναι μαζικότερο σε σύγκριση με τις χρονιές πριν τον κορονοϊό. Ο χειμώνας έρχεται και οι συνάδελφοι προχωρούν στις απαραίτητες προετοιμασίες. Παράλληλα, αναζητούν οποιαδήποτε λύση προκειμένου να μην χάσουν τους ανεμβολίες στους πελάτες τους και έτσι να μειώσουν την πτώση του τζίρου εξαιτίας των υγειονομικών μέτρων, η οποία θα φτάσει το 50%. Βάζουν σόμπες και αυτοί που δεν είχαν τις προηγούμενες χρονιές. Ήδη σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, οι μεγάλες ηλικίες είναι δύσκολο να καθίσουν στον εξωτερικό χώρο τα βράδια. Εμείς είχαμε ζητήσει να υπάρξει επιδότηση για τοποθέτηση μηχανημάτων καθαρισμού αέρα μέσα στα καταστήματά μας, όπως έγινε στα νοσοκομεία, ώστε να μπορούν να εισέρχονται εμβολιασμένοι και ανεμβολιαστοί. Γιατί δηλαδή οι ανεμβολιαστοί να μπαίνουν στα νοσοκομεία και όχι στα καταστήματα εστίασης? Επειδή δεν έγινε αυτό με τα μηχανήματα καθαρισμού αέρα, οι συνάδελφοι προμηθεύονται σόμπες για τους εξωτερικούς χώρους, τονίζει ο κ. Καβαθάς. Ο ίδιος δεν αποκλεί το ενδεχόμενο, όσο κρυώνει ο καιρός, να παρατηρηθούν και φαινόμενα εσχροκέρδειας λόγω της μεγάλης ζήτησης μηχανημάτων θέρμανσης εξωτερικού χώρου από τα καταστήματα εστίασης, από αυτούς που τα εμπορεύονται.
Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων Γιώργο Κουράση, το μέσο κόστος αγοράς ενός τέτοιου θερμαντικού μηχανήματος κυμαίνεται μεταξύ 200 και 250 ευρώ. Ωστόσο, κατά τον ίδιο, το πρόβλημα είναι το υψηλό κόστος λειτουργίας τέτοιων θερμαντικών μηχανημάτων, είτε αερίου είτε πετρελαίου, το οποίο, όπως υποστηρίζει, φτάνει τα 20 ευρώ την ημέρα για την κάθε σόμπα. Ο ίδιος εκφράζει την ελπίδα ότι μέχρι να φτάσουμε στην καρδιά του χειμώνα και σίγουρα μετά το Δεκέμβριο θα έχει αυξηθεί το ποσοστό των εμβολιασμένων, οπότε η χασούρα μπορεί να είναι μικρότερη για τους επιχειρηματίες του κλάδου. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, θα γίνει μετά το Δεκέμβριο, με αποτέλεσμα το πρώτο διάστημα να είναι μεγάλη πτώση του τζίρου για τα καταστήματα του κλάδου μας, ανέφερε ο κ. Κουράσης. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι μέχρι τώρα τα βασικά δεδομένα. Θα πάμε στο διάλειμμα, θα επιστρέψουμε, θα δούμε μερικά ακόμη από το χώρο της σημερινής δημοσιογραφίας. Βλέπετε, επιστρέφοντας στην καθημερινότητα λόγω του φθινοπόρου, δίνουν και παίρνουν δημοσκοπήσεις. Τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων έχουν χτυπήσει ένα πολύ ηχηρό καμπανάκι στον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του. Θα δούμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία, όπως επίσης και για αυτή την περίφημη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών, Αυστραλίας και Ηνωμένου Βασιλείου, τα οποία ως στοιχεία και δεδομένα δημιουργούν ένα πολύ σοβαρό γεωπολιτικό παγκόσμιο παιχνίδι. Σε λίγα λεπτά. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Paul & Peter. Ανδρικά και γυναικεία. Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Με δύο καταστήματα. Μαντζάρου 26 και πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter. Κέρκυρα Lines. Ταξιδέψτε με τα πλοία της Κέρκυρας. Προς Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα, Παξούς. Ταξιδέψτε με άνεση και ασφάλεια. Γρήγορα και οικονομικά. Συμμετέχουμε και στηρίζουμε την ανάπτυξη του τόπου μας. Κάντε online κράτηση στο kerkeralines.com και κερδίστε έκπτωση 50% στη γραμμή Κέρκυρα Ιγουμενίτσα. Το νερό είναι το πολύτιμότερο αγαθό. Λέμε όχι στην αλόγιστη κατανάλωση και την άσκοπη χρήση. Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Κέρκυρας, στο πλευρό του πολίτη, εργάζεται για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μπες τώρα στο dea.pavlacare.gr, κάνε εγγραφή και απέκτησε άμεση πρόσβαση σε ό,τι αφορά την υδροδότηση και τους λογαριασμούς σου. Ενημερώσου με email ή SMS και πλήρωσε ηλεκτρονικά με κάρτα. Εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια. Επιπλέον, τώρα η ΔΕΙΑΚ παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών με εξόφληση έως και 48 δόσεις. ΔΕΙΑΚ και πολίτες της Κέρκυρας. Δίνουμε τα χέρια και προχωράμε μαζί για την ποιοτική αναβάθμιση της ζωής μας. Φροντιστήριο Σύγχρονη Σκέψη. Κώστας Ρούσινος, Ρούλα Καρτάμι. Επιτυχώντες Πανελληνίων 2021. Φροντιστήριο Σύγχρονη Σκέψη. Καλή συνέχεια στο ταξίδι της γνώσης και της ζωής. Λιμοντσέλο, λιμοντσέλο, μια γουλιά και θα σου φύγει το τσερβέλο. Λιμοντσέλο, λιμοντσέλο, θέλω τώρα λιμοντσέλο δι Κορφού. Λιμοντσέλο, λιμοντσέλο, είναι φρέσκο, είναι τρέλα, είναι μπέλο. Λιμοντσέλο, λιμοντσέλο, λιμοντσέλο του Ντένις παρακαλώ. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Ζάκυνθος, το φλιόρο του Λεβάντε.
Το Lord Travel και καλά με Travel οργανώνουν τετραήμερη εκδρομή στη Ζάκυνθο 26 με 29 Σεπτεμβρίου. Θα επισκεφτούμε τον Ναό του Αγίου Διονυσίου που φυλά στη Λάρνακα και το Ιερό Σκήνωμα του Αγίου, το Μουσείο Διονυσίου Σολομού και θα περιηγηθούμε στις ομορφιές του νησιού και τις διάσημες τοποθεσίες. Και για όσους επιθυμούν κρουαζιέρα στο ναυάγιο και τις γαλάζιες πηγές, Lord Travel και Kalami Travel. Εγγύηση, η εμπειρία μας, η συνέπειά μας και η φροντίδα μας. Ταξιδεύουμε με όλα τα μέτρα προφύλαξης στην πανδημία. Συνεχίζουμε τη ζωή, προσέχουμε και μένουμε ασφαλείς. Το σωστό φως, η σωστή γωνία, το σωστό άγγιγμα. Το πιο όμορφο δέρμα αξίζει να το αγγίζει μόνο η αιχμή της τεχνολογίας. Γι' αυτό το Oxygen Plus εξασφάλισε για εσάς το Soprano Eyes Platinum by Alma Lasers. Μια πανίσχυρη κεφαλή που εστιάζει σε τρία διαφορετικά μήκη κύματος για αποτέλεσμα σε όλους τους τύπους δέρματος και τρίχας. Κατάλληλο και για άνδρες και για γυναίκες. Καλέστε στο 26 610 20500 για δωρεάν αξιολόγηση τριχοφυΐας από τους ειδικούς του Oxygen Plus. Σπίτι Νίκος στα Δανίλια. Ένας εκπληκτικός χώρος για καφέ, σνακ, ποτό, αλλά και διασκέδαση στην πισίνα και τον πεδότοπο. All day αποδράσεις και το βράδυ εκλεκτό φαγητό στο εστιατόριό μας με ωραία ατμόσφαιρα δίπλα στη φωτιζόμενη πισίνα. Σπίτι Νίκος και για τις πιο αξέχαστες δεξιώσεις του γάμου, της βάπτισης, της γιορτής έως 100 ατόμων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 90 746. Σπίτι Νίκος στα Δανίλια. Αυτό το καλοκαίρι δεν μένει σπίτι. Νέα εβδομάδα μεγάλων προσφορών στα Σύνκα. Από 15 έως 21 Σεπτεμβρίου θα βρεις τετράδιο μπλε 50 κλασικό μόνο 39 λεπτά. Όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα. Μαζί κερδίζουμε περισσότερο. Σύνκα. Well, ρούχα, εσώρουχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Για τον άντρα, τη γυναίκα, το παιδί. Σχολικά, παιχνίδια και gadget. Well, τα πάντα για ένα σύγχρονο σπίτι. Την κουζίνα, το μπάνιο και pet shop. Well, για μικρές ηλεκτρικές συσκευές, το αυτοκίνητο, τη μοτοσικλέτα, το ψάρεμα, το κάμπινγκ, για επαγγελματίες, εργαλεία και όλα τα μαστορέματα. Πολυκατάστημα Well. Απαντάμε στις ανάγκες σας με μια τεράστια γκάμα προϊόντων, στην καλύτερη ποιότητα και την πιο χαμηλή τιμή. Στην Εθνικής Αντιστάσεως, μετά το νέο λιμάνι. Well, έτοιμοι για shopping. Τα οπτικά σύμβολα που εμφανίζονται στην οθόνη σας θα χαρακτηρίζουν στο εξής τις 5 κατηγορίες περιεχομένου. Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του το γράμμα K σημαίνει κατάλληλο για όλους. Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του τον αριθμό 8 σημαίνει κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του τον αριθμό 12 σημαίνει κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του τον αριθμό 16 σημαίνει κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του τον αριθμό 18 σημαίνει κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρους σήμανση θα προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του τηλεοπτικού προγράμματος. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε πάντα μαζί στη ροή του σημερινού προγράμματος του ΣΤΑΡΤ. Πάμε τώρα να δούμε στη δεύτερη ενότητα μερικές από τις βασικές ειδήσεις της μέρας. Θα δούμε και τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με αυτό το περίφημο παγκόσμιο γεωπολιτικό παιχνίδι, το οποίο οριοθετείται από τη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αυστραλίας απέναντι στην Κίνα. Υπάρχει και αντίδραση της Κίνας σήμερα. Πάμε να δούμε λοιπόν περισσότερα σε αυτή την ιστορία στη ροή του δελτίου. Πριν όμως θα ξεκινήσουμε με μια δημοσκόπηση, η οποία είναι το φως δημοσιότητας. Είναι μια δημοσκόπηση της εταιρείας MRB, η οποία δείχνει ότι έχει μειωθεί κατά την ψαλίδα, προηγείται 10 ποσοστιαίες μονάδες η Νέα Δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ, όμως στα ποιοτικά στοιχεία της μέτρησης αυτής φαίνεται ότι η κυβέρνηση αρχίζει και χάνει έδαφος και μάλιστα συστηματικά. Επιβεβαιώθηκε και πριν από λίγο μια νέα δημοσκόπηση που έκανε η εταιρεία Alco για τον τηλεοπτικό σταθμό Open. Πάμε να δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ. Προβάδισμα της τάξης του 10,9% καταγράφεται σε δημοσκόπηση της MRB που διενεργήθηκε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Star Channel στην πρόθεση ψήφου χωρίς στεναγωγή
επί των εγκύρων ψηφοδέλτιων. Συγκεκριμένα, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 34,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ 23,7%, το Κίνημα Αλλαγής 7%, το ΚΚΕ 5,3%, η Ελληνική Λύση 3,70% και το ΜΕΡΑ 25,3%. Στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων, η διαφορά αυξάνεται στο 11,9%, με τη Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώνει ποσοστό 37,8% και να ακολουθούν ο ΣΥΡΙΖΑ με 25,9%, το Κίνημα Αλλαγής με 7,7%, το ΚΚΕ με 5,8%, η Ελληνική Λύση με 4% και το ΜΕΡΑ 25% με 3,3%. Στο ερώτημα της αξιολόγησης κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ποσοστό 58,2% του συνόλου των ερωτηθέντων κρίνουν αρνητικά ή μάλλον αρνητικά, ενώ ποσοστό 39,9% του συνόλου έχουν αντίθετη άποψη. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ, το 70% του συνόλου των ερωτηθέντων την αξιολογεί αρνητικά ή μάλλον αρνητικά, έναντι 25,1% που την αξιολογεί θετικά ή μάλλον θετικά. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ποσοστό 58,4% των ερωτηθέντων αξιολογεί ως καθόλου ή λίγο αποτελεσματικά, ενώ ποσοστό 30,4% ως πολύ αρκετά και αποτελεσματικά. Επιπλέον, ποσοστό 50% εκτιμάται ένα σχηματισμό κινείται μάλλον ή σίγουρα προς τη λάθος κατεύθυνση, έναντι 25,1% που εκτιμά ότι κινείται σίγουρα ή μάλλον προς τη σωστή κατεύθυνση. Στην αξιολόγηση των προσώπων που ανέλαβαν νέες υπουργικές θέσεις στον ασχηματισμό, 55,3% κρίνει μεταξύ άλλων αρνητικά την τοποθέτηση Πλεύρη ως Υπουργού Υγείας. Σχεδόν εισάξια τα ποσοστά της θετικής και αρνητικής γνώμης για τους Θοδωρικάκο και στη Γιάννηδη. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση πανδημίας από την κυβέρνηση, ποσοστό 54% έχει αρνητική ή μάλλον αρνητική άποψη, ενώ 39,9% θετική ή μάλλον θετική. Κυρίες και κύριοι, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει όμως την κριτική του απέναντι στην κυβέρνηση και λέει ότι τα στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν στην Θεσσαλονίκη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι στοιχεία τα οποία δεν έχουν πρακτικό περιεχόμενο. Η αλήθεια είναι ότι λίγο πολύ τα οικονομικά μέτρα Μητσοτάκη, αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, φαίνεται ότι και στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων μετριώνται μάλλον με πολύ χαμηλό πύχη σε σχέση με αυτό το οποίο η κυβέρνηση είχε υπολογίσει. Πάμε να δούμε λοιπόν και εδώ ένα σχετικό ρεπορτάζ. Τις τελευταίες πυναγίες ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα στο Βελίδιο βάζουν στην Κουμουνδούρου. Το Σάββατο αναμένεται να παρουσιάσει το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος που θα προτείνει λύσεις για την ενεργεια, την ακρίβεια, την πανδημία και θα εστιάσει σε θέματα ανασφάλειας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν πέρα από πόρους ταμείου ανάκαμψης η ενίσχυση του ΕΣΥ καθώς και οι νέοι με την πρόταση για την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ να αποτελεί αιχμή του δόρατος των εξαγγελιών. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα επιχειρήσει να αποδομήσει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα. Ενδεικτικά, ενώ ακούστηκαν στην Κουμουνδούρου κατά τη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου Τετάρτη και είναι πολύ πιθανό να σωματωθούν στην τελική ομιλία. Σε σχέση με τον πόνους πρόληψης, έκαναν λόγο για ένα αστείο πρόγραμμα 100 ευρώ το μήνα για 6 μήνες, θυμίζοντας πως η επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΕΔ είχε προγράμματα που έδιναν επιχορήγηση 500 ευρώ για 12 μήνες για τους νεοπροσλαμβανόμενους. Με καυστικό τρόπο σχολιάζουν και τα μέτρα που θα προστατεύσουν τους καταναλωτές από τις αυξήσεις στη ΔΕΗ. Χαρακτηριστική ήταν τοποθέτηση του Νάσου Ηλιόπουλου στο Sky για τους επόμενους 9 μήνες το κόστος θα προκύψει από την αύξηση στη χοντρική τιμή του ρεύματος και θα ξεπεράσει το 1 δις ευρώ για την Ελλάδα. Ξέρετε πόσο είναι το κονδύλι που ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία για να την καλύψει? Μόλις 150 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 9 ευρώ το μήνα για την οικοκυριά μέχρι τα Χριστούγεννα. Αντί η κυβέρνηση να πανέβει ουσιαστικά στην τιμολογική πολιτική της ΔΕΗ και σε αυξήσεις του ρεύματος, τελικά επιχορηγεί αυτούς που κερδοσκοπούν στο ρεύμα και τα υπερκέρδη των επιχειρηματιών που έχουν στήσει καρτέλ. Στη συνέντευξη τύπου την Κυριακή, ο Αλέξης Τσίπρας θα εστιάσει και στα πολιτικά ζητήματα, ειδικά μετά το εκλογικό δίλημα που έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με την αυτοδυναμία. Αναμένεται να δηλώσει έτοιμος να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, ωστόσο θα παραμείνει εκτός απρόοπτου στη γραμμή που σε συνθήκες πανδημικής κρίσης προέχει ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και όχι οι προώρες κάλπες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τώρα θα δούμε ένα ρεπορτάζ σχετικά με αυτή την περίφημη συνδιάσκεψη, σύνοδος κορυφής πιο σωστά, των Μεσογειακών χωρών, η οποία γίνεται στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Είναι μια σύνοδος στην οποία δίνει το παρόν και η κυρία Φον ντερ Λάιεν και φαίνεται ότι παίρνει ένα ιδιαίτερο κύρος και ιδιαίτερη υπόσταση. Είναι παρόν και ο Μανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος Γαλλίας. Η Γαλλία σε αυτή τη νέα ανασύνθεση των γεωπολιτικών όρων και των κανόνων ή των συγκρούσεων φαίνεται να παίζει έναν πολύ κρίσιμο ρόλο. Πάμε να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ. Με ένα διεθνέ σκηνικό που μεταβάλλεται ραγδαία και με τι προκλήσει στη Μεσογειακή γειτονιά να αυξάνονται, σήμερα πραγματοποιείται στην Αθήνα η σύνοδο κορυφή γύρω με 9. Ηγέτε των Μεσογειακών κρατών Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρου, Κροατία, Μάλτα, Πορτογαλία και Σλοβενία θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για μια ευρία γκάμα θεμάτων από την κλιματική αλλαγή μέχρι το μεταναστευτικό. Η συνάντηση γίνεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή μετά την απόφαση ΗΠΑ, Βρετανία και Αυστραλία να συνάψουν σύμφωνα ασφάλεια που ονομάζεται AUKUS
από τα αρχικά των τριών χωρών. Η κίνηση αυτή προκαλεί αλλαγές στην διπλωματική σκακέλα και ανοίγει μια ευρύτερη συζήτηση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται. Για παράδειγμα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Σημειώνεται πως θες η Αυστραλία ακύρωσε πενταετές συμβόλαιο με τη Γαλλία, ο οποίος χθες συναντήθηκε με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ. Στην πρώτη γραμμή των ζητήσεων των 9 ηγετών θα βρεθεί το μείζον θέμα της κλιματικής αλλαγής και πρόκειται να υιοθετηθεί η διακήρυξη των Αθηνών. Ουσιαστικά θα είναι μια συνέχεια της συζήτησης η οποία έγινε στη Μασσαλία ως προς την προστασία της βιοποικιλότητας αλλά και την ανάγκη στενότερης συνεργασίας στο επίπεδο της πολιτικής προστασίας, ειδικά για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Παράλληλα, όπως σημείωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, θα ζητηθούν προκλήσεις ασφάλειας στη Μεσόγειο που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την σταθερότητα στην περιοχή και νέες ενδυνάμει κρίσεις όπως του μεταναστευτικού. Για παράδειγμα, οι πρόσφατες εξελίξεις στο Αφγανιστάν ενδυνάμει μπορεί να προκαλέσουν νέες προσφυγικές ροές. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να συζητηθεί η στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση των γειτονικών χωρών στο Αφγανιστάν, η ανάγκη φύλαξης των εσωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και κίνδυνος εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού από τρίτες χώρες. Μάλιστα, οι κοινές θέσεις των 9 ηγετών για όλα τα θέματα της πρώτης γραμμής θα αποτυπωθούν στην πολιτική διακήρυξη με την οποία θα ολοκληρωθεί η σύνοδος κορυφής της EuroMed. Για το σημερινό ραντεβού των μεσογειακών χωρών έρχονται στην Αθήνα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης, οι πρωθυπουργοί της Ισπανίας Πέδρο Σάντσες, της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς, της Μάλτας Ρόμπεν Ταμπέλα και της Σλοβενίας Γιαννές Γιάνσα και ο υπουργός εσωτερικών της Πορτογαλίας Αουγκούστο Σάντο Σίλβα. Παράλληλα, η σύνοδος κορυφής EuroMed 9 δίνει την ευκαιρία και έναν κύκλο διμερών επαφών. Σήμερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει διοικητικές συναντήσεις αρχικά με τον Πρωθυπουργό της Κροατίας και στη συνέχεια με τον Ιταλό ομολογό του. Να σημειωθεί εδώ πως εργασίες της Συνόδου θα παρακολουθήσει για πρώτη φορά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάινερ. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα έχει να κάνει με αυτό το οποίο θα ακούσουμε όλο το επόμενο διάστημα και θα πρέπει λίγο πολύ να μπούμε σε αυτή την μεγάλη γεωπολιτική σύγκρουση η οποία διαφαίνεται. Είναι η συμφωνία των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αυστραλίας να σταματήσουν την Κίνα και μάλιστα με μια επιθετική πολιτική. Μάλιστα έχουμε και εξελίξεις καθώς η Αυστραλία φαίνεται να προμηθεύεται πυρηνικά υποβρύχια. Είναι μεγάλο θέμα, τεράστιες διάστασης θέμα. Έχουμε και την πρώτη αντίδραση των Κινέζων σε αυτό το οποίο ανακοινώθηκε. Προφανώς έχουμε και οριοθετήσεις νέων συμμαχιών εντός της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα, τι ρόλο παίζει σε αυτή η ιστορία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε να το δούμε. Σοβαρές ανταράξεις μεταξύ των κρατών της Δύσης έχει προκαλέσει η θεωρούμενη ως αυθαίρετη Συμφωνία Ασφαλείας των ΗΠΑ και Βρετανίας με την Αυστραλία για θωράκιση της τελευταίας στον Ινδικό και Ειρηνικό ωκεανό, με πολλά βέλη εξοικείων μετά την ανακοίνωσή της. Οι αντιδράσεις δεν προέρχονται μόνο από την άμεσα θυγόμενη Κίνα, αλλά και από την Ευρώπη και τη Νέα Ζηλανδία. Η συνεργασία των τριών αγγλόφωνων δυνάμεων, γνωστή πλέον ως AUKUS, από τα αρχικά των τριών συμβαλλόμενων χωρών, στρέφεται σαφώς υπέρ της αμυντικής ενίσχυσης της Αυστραλίας έναντι του κινέζικου μαξιμαλισμού. Ακόμη και αν δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη Κίνα και ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον είπε ότι δεν στοχεύει να είναι εχθρική προς αυτήν τη χώρα. Πέρα από τη σφοδρή απάντηση της Κίνας για τις πρεσβείες της στις ΗΠΑ που έκανε λόγο για ψυχοπολεμικές κινήσεις, έντονη ήταν η αντίδραση από το Παρίσι, τις Βρυξέλλες και το Ουέλλινγκτον. Την Παρασκευή, ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπινγκ, υπογράμμισε με νόημα ότι δεν θα ανεχθώ κήρυγμα από άλλες χώρες. Απευθυνόμενος μέσω ζωντανής σύνδεσης της Σύνοδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας Σανγκάης, που διεξάγεται στο Τατζικιστάν, ο κοινός ηγέτης ξεκαθάρισε ότι εξωτερικές δυνάμεις δεν πρέπει ποτέ να επιτρέπεται και να μεγνύονται στις εσωτερικές υποθέσεις χωρών και περιοχών με καμία δικαιολογία. Προσθέτει ότι κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να ακολουθεί το μονοπάτι ανάπτυξης και μοντέλο για κυβέρνηση που ταιριάζει περισσότερο στις εσωτερικές συνθήκες. Ο Γάλλος Υπουργός Ζαν Ιβ Λεντριάν κατακεραύνωσε την Πέμπτη την απόφαση της Καμπέρας να κυρώσει τη συμφωνία για αγορά υποβρυχίων από γαλλική εταιρεία, μιλώντας για βάναυση μονομερή και απρόβλεπτη υπόφαση που συνιστά πισόπλατα μαχαίρωμα και θυμίζει περίοδο Τραμπ. Την Παρασκευή, ο Αυστραλός Πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον απέκρουσε τις επικρίσεις Γαλλίας, εξηγώντας ότι έχει ξεκαθαρίσει από τον Ιούνιο στον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν ότι αυτό ενδέχεται να συμβεί, ενώ απέρριψε και την οργισμένη αντίδραση της Κίνας για το σύμφωνο ασφάλειας AUKUS. Η Γαλλία ακύρωσε εκδήλωση για την γαλλοαμερικανική φιλία που ήταν προγραμματισμένη στη ΣΥΠΑ, ενώ είπα τους εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, Ζόζε Μπορέλ, έδειξε ενοχλημένος λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε την παραμικρή ενημέρωση για το σύμφωνο αυτό. Η Αυστραλία καθίσταται πλέον η 7η χώρα στον κόσμο που θα διαθέτει πυροκίνητα υποβρύχια, αρχικά 8 στον αριθμό. Έως τώρα η μερίδα του Λέοντος στο υπέροπλο αυτό ανήκει στις ΗΠΑ, όπως δείχνει το αναλυτικό γράφημα του BBC με διεθνές στοιχεία από το Ινστιτούτο Στρατηγικών Σπουδών. Η Νέα Ζηλανδία τονίζεται κρατά αποστάσεις στον εξοπλισμό της γειτονικής Αυστραλίας με πυρηνοκίνητα υποβρύχια, απαγορεύοντας την είσοδό του στα χωρικά της χώρας Μόρι.
Αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι, καθώς η Νέα Ζηλανδία έχει επιλέξει να έχει ανοιχτούς διάβλους όχι μόνο με τη Δύση, αλλά και με τον Πεκίνο. Την κοινή αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικονομική, οικονομική, κλιματική κρίση χαιρέτησε στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χθες η Ούρσουλα φον ντερ Λάινερ. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε την ανάγκη να αυξηθούν τα ποσοστά εμβολιασμού στον υπόλοιπο κόσμο αλλά και να πυροστούν οι αποκλήσεις στον εμβολιασμό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε πλέον την ανάγκη να επιτευχθεί συμβασμός για την υιοθέτηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και ένα χρόνο. Στο ξεκίνημα της ομιλίας, η κυρία φον ντερ Λάινερ είπε: «Στη μεγαλύτερη παγκόσμια οικονομική κρίση, εδώ και έναν αιώνα, επιλέξαμε να απαντήσουμε από κοινού, ώστε κάθε μέρος Ευρώπης να έχει την ίδια πρόσβαση σε εμβόλια που σώζουν ζωές. Στην βαθύτερη παγκόσμια οικονομική κρίση, εδώ και δεκαετίες, επιλέξαμε να απαντήσουμε από κοινού με το Next Generation European Union. Και σοβαρότερη πλανητική κρίση όλων των εποχών, επιλέξαμε πάλι να απαντήσουμε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία». Σχετικά με την πανδημία, η πρόεδρος της Κομισιόν υπενθύμησε ότι πριν από ένα χρόνο ήταν άγνωστο πότε και αν θα υπήρχαν ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια. Σήμερα, πάνω από το 70% των ελίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εμβολιαστεί πλήρως, ενώ η Ευρώπη ήταν η μόνη που μοιράστηκε τη μισή της παραγωγής με τον υπόλοιπο κόσμο. Διαθέσαμε περισσότερες από 700 εκατομμύρια δόσεις σε Ευρωπαίους πολίτες και περισσότερες από 700 εκατομμύρια δόσεις στον υπόλοιπο κόσμο σε περισσότερες από 130 χώρες. Προειδοποιώντας κατά τον φυσιαγασμό, ωστόσο, η κυρία φον ντερ Λάινερ χαρακτήρισε επίκουσα την προτεραιότητα και την επιτάχυνση του εμβολίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως σημείωσε, λιγότερο από το 1% των συλλογικών δόσεων έχουν χορηγηθεί στις πιο φτωχές χώρες. Πέρα από το ράδι 250 εκατομμυρίων δόσεων για τον αναπτυσσόμενο κόσμο που ήταν ήδη ομολογημένη, ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή θα προχωρήσει σε μια νέα δωρεά 200 εκατομμυρίων δόσεων μέχρι τα μέσα του 2022. Παράλληλα, όπως είπε, διαπιστώνουμε ανησυχητικές αποκλίσεις στα ποσοστά εμβολιασμού στην Ένωσή μας. Υπενθύμησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξασφαλίσει 1,8 δισεκατομμύρια επιπλέον δόσεις και απίθυνε την έκκληση να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ώστε να μην μετατραπεί η κατάσταση σε πανδημία των μη εμβολιασμένων. Τέλος, αναφέρθηκε στη χαρά το νέο οργανισμό για τη σύσταση του οποίου έχει εισηγηθεί η Κομισιόν και οι λεπτομέρειες θα παρουσιαστούν τις επόμενες ημέρες για να ενισχυθεί η ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι μελλοντικών υγειονομικών κρίσεων. Σχετικά με το μεταναστευτικό, η πρόεδρος της Κομισιόν μίλησε για την εργαλειοποίηση του αποκαταστήματος Λουκασέγκο, λέγοντας ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό και πως αποτελεί μια υβριδική επίθεση με στόχο την αποσταθεροποίηση Ευρώπης. Υπογράμμισε εδώ ότι αυτά δεν είναι μονομένα περιστατικά και πως ήταν παρόμοια και σε άλλα σύνορα. Μια άμεση αναφορά μεταξύ άλλων και στην Τουρκία και θα ξαναδούμε και στο μέλλον. Χρησιμοποίησε τα επεισόδια αυτά ως επιχείρημα υπέρ της υπέρβασης των διαφόρων σχετικά με το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Όσο εμείς δεν καταφέρνουμε να καταλήξουμε σε κοινό έδαφος σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της μετανάστευσης, οι αντίπαλοι μας θα συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται, είπε χαρακτηριστικά. Το νέο σύμφωνο μας δίνει όλα όσα χρειαζόμαστε για να διαχειριστούμε τα διάφορα είδη των καταστάσεων που αντιμετωπίζουμε, καλώντας το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν τη διαδικασία για την εξέβρεση κοινού τόπου. Ο Γιάννης Παργινός μαζί μας, για να σταθούμε το Γιάννη στην καταγραφή αυτών των θεμάτων, την προσέγγιση τους πιο σωστά. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα Σπύρο. Έχουμε, παρακαλώ πολύ να βελτιωθεί και ο ήχος στο ακουστικό. Γιάννη, έχουμε αυτές τις αλλαγές, οι οποίες φαίνεται ότι είναι δομικού χαρακτήρα. Κοσμογονικές θα έλεγα, αγαπητέ μου φίλε. Και όλα τα άλλα φαντάζομαι ότι έρχονται δεύτερα. Όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα και τρίτα, καθώς εξαρτώνται από τις νέες γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές και γεωοικονομικές ισορροπίες που διαμορφώνονται. Κακά τα ψέματα, η κίνηση των Ηνωμένων Πολιτειών με τη δημιουργία ενός άξονα του AUKUS από τα αρχικά Αυστραλία, United Kingdom και United States of America δεν έπρεπε να ξαφνιάσει την Ευρώπη. Γιατί είναι η πλήρης υλοποίηση του δόγματος Ομπάμα. Το δόγμα Ομπάμα, το οποίο ακολουθήθηκε και από τον Τραμπ, ακολουθείται και από τον νέο πρόεδρο, τον κύριο Μπάιντεν, που σημαίνει στροφή του ενδιαφέροντος της Ουάσιγκτον σε διαφορετικό στρατιωτικό και βιομηχανικό σύμπλεγμα, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες να στρέψουν την προσοχή τους στην ραγδαία οικονομική, άρα και πολιτική άνοδο της Κίνας. Αυτή η κίνηση αυτόματα αναδεικνύει νέο ρόλο για την Ινδία. Το ερώτημα είναι τι θα κάνει η άλλη δύναμη της Απολοανατολής, η Ιαπωνία. Μας έλεγε ο καθηγητής Ηλίας Θερμός, και εσύ τα παρακολουθείς, ότι στην πραγματικότητα ο στόχος αυτής της θεμερούς συμμαχίας θα είναι να προσετεριστεί την Ινδία. Αλλά σε αυτό το τοπίο υπάρχει ένας κρίσιμος αντίπαλος που λέγεται Πακιστάν, με τις ιδιαίτερες σχέσεις με την Τουρκία και μια Ελλάδα η οποία έχει αναπτύξει ουσιαστικές σχέσεις εμπορικές και οικονομικές με την Κίνα.
Και εκεί είναι τα πράγματα ακριβώς σύνθετα και ίσως είναι δηλαδή, δύσκολα. Και... είναι, αν βάλουμε, αγαπητέ μου φίλε, πάνω σε τραπέζι τα κομμάτια του puzzle, θα δεις ότι δια της καραμπόλας ή δια της θεωρίας του ντόμινο επηρεάζεται όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη. Φυσικά. Διότι αυτό το οποίο συνέβη με τη δημιουργία νέου πλέον πόλου στο γεωστρατηγικό παιχνίδι, επηρεάζεται η Ευρώπη στο σύνολό της. Συμβαίνει σε μια περίοδο κατά την οποία ο κολοσσός, ο οικοδομικός, ο κατασκευαστικός της Κίνας κινδυνεύει με κατάρρευση. Κάτι το οποίο συνέβη το 2008 με τη Lehman Brothers. Εάν καταρρεύσει ο κατασκευαστικός κολοσσός της Κίνας, είναι εκτεθειμένος με 300 δισεκατομμύρια στην παγκόσμια οικονομία και από αυτά τα 300 με 150 σε ευρωπαϊκές τράπεζες. Καταλαβαίνεις τι θα σημαίνει για την Ευρώπη εάν 150 δισεκατομμύρια αφαιρεθούν από το ενεργητικό των ευρωπαϊκών τραπεζών. Καλά, δεν είναι πολλά εδώ που τα λέμε, τα 150 δις. Ταυτόχρονα... για μας φαντάζουν πολλά, αλλά δεν είναι πολλά για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Όμως... αλλά γιατί σου θυμίζω ότι το δεύτερο, η άλλη απώλεια που μετράει η Γαλλία, η είναι συμφωνία, τα 50 δισεκατομμύρια, είναι 50 δισεκατομμύρια με την Αυστραλία. Και παραγγελία έτσι από την Αυστραλία. Θέλω να πω ότι εδώ έχουμε μια ανασύνθεση του γεωπολιτικού παιχνιδιού. Ακριβώς αυτό λέμε. Ότι δεν είναι μόνο τα 150 δισεκατομμύρια, είναι ότι μία οικονομική υποχρέωση γαλλικής ή βρετανικής ή γερμανικής ή ιταλικής τράπεζας έχει και υποχρέωση με άλλη τράπεζα. Άρα δημιουργείται ντόμινο που πλήττει ολόκληρη την οικονομική ζωή της Ευρώπης. Και η Ελλάδα έχει παραχωρήσει το μεγαλύτερο λιμάνι της στην Κίνα. Ακριβέστατα. Στον Πειραιά. Τι θα κάνει τώρα η Ελλάδα? Φαντάζομαι ότι εδώ είναι ένας γρίφος για πολύ δυνατούς λίτες, που σε καμία περίπτωση τα επικοινωνιακά παιχνίδια δεν μπορούν να έχουν κανένα αποτέλεσμα. Γιάννη, ακριβέστατα, έχουμε δύο λεπτά. Πρέπει δύο λεπτά να τα εξετάσουν δύο λεπτά στην ουσία η μου. Ευρώπη στο σύνολό της. Μια Ευρώπη, Σπύρο μου, που ήταν συνηθισμένη από τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο να είναι στην αγκαλιά των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνοι. Γιάννη, όταν δύο λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας. Πρώτα οι Ηνωμένες Πολιτείες και μετά η Ευρώπη, διότι εγώ Ευρώπη, έλεγε ο Τραμπ πολύ απλά. Σε τι να σε φυλάξω? Γιάννη, δεν υπάρχει πλέον Σοβιετική Ένωση. Γιάννη, έχουμε δύο λεπτά στη διάθεσή μας. Ναι, ναι, ναι. Τα ποιοτικά στοιχεία. Μισό λεπτό. Μα άκουσε με, σε παρακαλώ. Και γεωστρατηγικό ρόλο. Κάτι το οποίο δεν το δύο κάνουμε. Λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, κάτι να σχολιάσουμε ακόμη και να κλείσουμε την κουβέντα. Είναι τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Εχθές η MRB, σήμερα η ALCO. Είναι το κρίσιμο μέγεθος του κατά πόσο ο Μητσοτάκης έπεισε στην Θεσσαλονίκη και το δεύτερο, κατά πόσο ο ανασχηματισμός βελτίωσε ή μείωσε την εικόνα του ίδιου του Πρωθυπουργού. Δεν βελτίωσε την εικόνα του Πρωθυπουργού, την έπληξε την εικόνα του Πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση βγαίνει πληγήσα και συνεχώς πληττόμενη από τα μέχρι τώρα συμβάντα. Αυτό είναι η πραγματικότητα που καταγράφεται στις συγκεκριμένες δημοσκοπήσεις. Μάλιστα. Και είναι πολύ απλό. Κράτα μια λογική. Εάν όντως υπήρχε αυτή η δημοσκοπική διαφορά στην πρόθεση ψήφου, το Μέγαρο Μαξίμου θα είχε κάνει ήδη τις εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις που υπάρχουν στα συρτάρια των κομμάτων και δεν δημοσιοποιούνται, να ξέρεις αγαπητέ μου φίλε, ότι περιορίζουν τη διαφορά ανάμεσα στο 6. Γιάννη μου, εγώ αυτό δεν το δέχομαι, διότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μια τέτοια δημοσκόπηση, θα την είχε βγάλει στον αέρα. Δεν τον συμφέρει να τη βγάλει. Γιατί δεν τον συμφέρει, Γιάννη? Δεν τον συμφέρει. Γιατί? Να τη βγάλει. Γιατί? Δεν το συμφέρει. Εάν έχει μια δημοσκόπηση με σφραγίδα και υπογραφή μιας εταιρείας η οποία είναι στην ΕΣΟΜΑΡ και ναι, η οποία έχει ένα μαθηματικό μοντέλο αποδεκτό, αναγνωρίσιμο και σοβαρό, δεν θα το παρουσίαζε η Κομμουνδούρου? Και ποιος θα του το παίξει, αγαπητέ έχει... μου φίλε? Ποιος? Ναι. Η Αυγή. Θα δημοσίευε η Αυγή. Η Αυγή θα δημοσίευε... πάρα πολλές φορές. Θα δημοσίευε η εφημερίδα των συντακτών, θα αναπαράγονταν σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Φίλε, και άλλωστε, φίλτατε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και προνομιακή διαχείριση. Πάρτο από την ανάποδη. Εγώ τα παίρνω από την ορθή πάντα τα πράγματα. Αυτών των μονάδων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει ανοίξει ήδη την κάλπη.
Λοιπόν, καλό βράδυ Γιάννη. Κυρίες και κύριοι, πάμε στο διάλειμμα. Θα πάμε σε ένα ακόμη διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγα λεπτά να δούμε τα θέματα της τοπικής ειδησιογραφίας. Το πολυθρύλιτρο μέγα εμβολιαστικό κέντρο τελειώνει. Μας τελειώνει. Δεν πέτυχε τους στόχους για τους οποίους μίλησε η κυβέρνηση και οι τοπικοί παράγοντες ή αυτοδιοικητικοί που προσέτρεξαν σε αυτή την περίφημη ιστορία. Βλέπε περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Και το όλο θέμα θα το δούμε με ρεπορτάζ σε πολύ λίγα λεπτά. Ανδρικά και γυναικεία, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Με δύο καταστήματα, Μαντζάρου 26 και Πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter. Τι αξία θα είχε η ζωή χωρίς μια ώρα χαλάρωσης και απόλαυσης? Ανεμόβιλος. Ήρθε και έγινε το νέο σημείο συνάντησης. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Για καφέ, ποτό, φαγητό. Πάνω στη θάλασσα, με την καλύτερη θέα. Και αίθουσες ξεχωριστές, μέσα και έξω. Προσεγμένος καφές, ιδιαίτερα κοκτέιλς και πιάτα γεμάτα γεύση. Ανεμόμυλος Καφέ Restaurant. Είναι απόλαυση. Βουτιά σε γαστρονομικά μονοπάτια. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία γεύσης και χαλάρωσης στο Φλίσβο Seaside Bar Restaurant. Το σχολείο ξεκινάει από το Mega Mart. Όλα τα νέα σχολικά, για όλες τις ηλικίες, για όλες τις τάξεις. Τα πάντα για το σχολείο, τα πάντα για το γραφείο. Θέλεις επώνυμες τσάντες? Benetton, Avengers, Spider-Man, Cars, Mickey, Minnie, Frozen, Puma, Paul Frank, Umbro. Τα πάντα και με τους αγαπημένους σου ήρωες. Κασετίνες, τετράδια, μολύβια, στυλό και είδη ζωγραφικής, χειροτεχνίας, εκπαιδευτικά παζι, φαγητοδοχεία, παγουρίνα. Γραφεία και είδη οργάνωσης γραφείου. Mega Mart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Mega Mart. Be smart, buy smart. startmediacorfu.gr για πλήρη και άμεση ενημέρωση. Δέσποινα, Bakery House. Τεράστια γκάμα προϊόντων. Δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Δέσποινα, αρτοποιία σαχαροπλαστεία. Αχνηστά ψωμιά, ολόφρεσκα σφολιατοειδή, καφές και παγωτό. Μεγάλη ποικιλία από μπάρες, κέικ, κούκις, κριτσίνια. Αλμυρά, γλυκά και λαχταριστές τούρτες που φτιάχνονται μπροστά μας. Δέσποινα, αγνά υλικά, αγάπη για τη δουλειά μας, φαντασία που δεν σταματάει ποτέ. Προϊόντα που καλύπτουν όλες τις γεύσεις. Δέσποινα, Bakery House, Sweets and More. Γεύση όπως παλιά. Τεχνογνωσία όπως σήμερα. Κτηνοτροφική Κέρκυρας. Μια ολοκληρωμένη μονάδα παραγωγής με ζώα που ζουν ελεύθερα. Το καλύτερο κρέας και γαλακτοκομικά από την κερκυραϊκή γη. Απευθείας στο τραπέζι σας. Μοσχαράκι, αρνί και κατσίκι. Φρέσκο γάλα, γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Άριστης ποιότητας και υψηλής θρεπτικής αξίας. Κτηνοτροφική Κέρκυρας. Γιατί η υγεία μας είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Κέρκυρα Seaways. Καθημερινά δρομολόγια Κέρκυρα Ιγουμενίτσα. Με 6 πλοία στη γραμμή και το ολοκένουργιο πλοίο Ερμής. Πολυτέλεια, άνεση, ταχύτητα, ασφάλεια. Με κυλιόμενες σκάλες και εύκολη πρόσβαση για άτομα με αναπηρίες. Κλείστε τα εισιτήριά σας online στο kerkyraseaways.gr και κερδίστε έκπτωση 50% σε επιβάτες και αυτοκίνητα. Κέρκυρα Seaways. Κάνει το ταξίδι απόλαυση. Καλοκαίρι χωρίς μαΐστρο γίνεται.
Restaurant Bar Maestro, στην παραλία της Σαχαράβης. Βουτιές στη θάλασσα και στο καλό φαγητό. Γιατί όπως και αν το προτιμάς, εδώ θα το φας. Και πάντα σούπερ φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Maestro, ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις, γεμάτες επιτυχία. Για κρατήσεις 26630-63020. Και αυτό το καλοκαίρι, Maestro στα σίγουρα. Σχεδιάστε και επιλέξτε από την αρχή τα σωστά συστήματα αλουμινίου. Δώστε πνοή στο σπίτι σας με τα πιο σύγχρονα και λειτουργικά συστήματα. Τα συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο σας εξασφαλίζουν απόλυτη μόνωση, υψηλή αισθητική και εξοικονόμηση ενέργειας, προστατεύοντας εσάς και το σπίτι σας. Αλουμίνκο. Στηρίζουμε ό,τι αγαπάτε. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Κερκύρας, ο Βάλε Αλεξάνδρα. Στον ποταμό και στο 26610-4266-4. Τα οπτικά σύμβολα που εμφανίζονται στην οθόνη σας θα χαρακτηρίζουν στο εξής τις 5 κατηγορίες περιεχομένου. Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του το γράμμα K σημαίνει κατάλληλο για όλους. Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του τον αριθμό 8 σημαίνει κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του τον αριθμό 12 σημαίνει κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του τον αριθμό 16 σημαίνει κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του τον αριθμό 18 σημαίνει κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, η ειδική επιμέρου σήμανση θα προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του τηλεοπτικού προγράμματος. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τρίτη ενότητα με τοπικές ειδήσεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ. Μπορεί να είχαμε πανηγυρικές εκδηλώσεις, να είχαμε πανηγυρικό τρόπο έναρξη λειτουργίας του Μέγα Εμβολιαστικού Κέντρου, όμως κλείνει κυριολεκτικά στα μολοχτά, καθώς το περίφημο Μέγα Εμβολιαστικό Κέντρο, μη ακολουθούμενο από μια πολιτική ενημέρωση και πληροφόρηση και όλα εκείνα τα οποία θα περίμενε κανείς για να δημιουργήσει μια δυναμική και ένα κλίμα εμβολιασμού για τον κορονοϊό, δεν έγινε. Έτσι, 27 του μηνός, στο τέλος δηλαδή αυτού του μήνα, το Μέγα Εμβολιαστικό Κέντρο στο χώρο του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας κλείνει. Πάμε να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ. Μπορεί σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους να ανέφερε πως δεν θα κλείσουν όλα τα κέντρα υγείας, όμως αυτό της Κέρκυρας έχει ήδη ημερομηνία λήξη. Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, περίπου σε 12 ημέρες θα μπουν τίτλοι τέλους στο Μέγα Εμβολιαστικό Κέντρο της Κέρκυρας, το οποίο αυτή τη στιγμή πραγματοποιεί εμβολιασμούς μόνο για δεύτερες δόσεις του εμβολίου της Pfizer. Ενώ εδώ και μία εβδομάδα δεν μπορεί κάποιος να κλείσει ραντεβού στο Μέγα Εμβολιαστικό Κέντρο της Κέρκυρας. Υπενθυμίζεται πως το Μέγα Εμβολιαστικό Κέντρο έχει ανοίξει με σκοπό να γίνουν τα μονοδοσικά εμβόλια της Johnson & Johnson και να φτάσει το ποσοστό του 70% του νησιού να είναι πλήρως εμβολιασμένο. Όμως δεν υπήρχε κατάλληλη ανταπόκριση. Μόνο την πρώτη μέρα έγιναν 700 εμβόλια και στη συνέχεια οι αριθμοί κυμάνθηκαν πάρα πολύ χαμηλά, από 100 έως 200 και το πολύ 300 εμβόλια. Μάλιστα, συνέχεια άλλαξε η γραμμή εμβολιασμού στο Μέγα Εμβολιαστικό Κέντρο και από αυτό της Johnson & Johnson μεταφέρθηκε η γραμμή της Pfizer, βοηθώντας ουσιαστικά στην αποσυμφόρηση του Γενικού Νοσοκομείου της Κέρκυρας. Όμως και πάλι δεν υπήρξε το απαιτούμενο άλμα στους εμβολιασμούς, όπως συνέβη σε όλη τη χώρα. Το ΚΚΕ Κέρκυρας με ανακοίνωσή του τονίζει πως είναι ευθύνη της πολιτικής της κυβέρνησης η ελάχιστη ανταπόκριση του κόσμου στο Μέγα Εμβολιαστικό Κέντρο, καθώς προσπάθησε να πείσει για την αγκαιότητα του εμβολιασμού με εκβιασμούς, δωροδοκίες και άλλα. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων στη σχετική της ανακοίνωση, προσθέτοντας πως υπήρξε ανύπαρκτη εμβολιαστική εκστρατεία και απουσία παρακολούθηση των εμβολιασμένων βαρώνει αποκλειστικά την κυβέρνηση και φαίνεται στο προσκήνιο την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου συστήματος πρωτοβάθμιας τολίδας υγείας με την αντίστοιχη ελέγχωση μπορεί να καλύψει εμβολιαστικές ανάγκες, την αναγκαία προσποιημένη ενημέρωση, την πραγματική επιδημιολογική επιτήρηση και πρόληψη.
Κυρίες και κύριοι, δύο αντιτιθέμενες ομάδες, ας το προσδιορίσουμε έτσι, στο εργατικό κέντρο της Κέρκυρας για τις προσεχείς εκλογές. Στο εργατικό κέντρο της Κέρκυρας οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης με ασφαλιστικά μέτρα. Πάμε να δούμε την εξέλιξη που είχαμε σήμερα όσον αφορά το θέμα των εκλογών στο ρεπορτάζ του Παγγέλη Καποδίστρια. Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα τα οποία είχαν καταθέσει σωματεία τα οποία πρόσκυνται στην προσωρινή διοίκηση του εργατικού κέντρου για τις εκλογές της 25ης Σεπτεμβρίου. Ο πρόεδρος της προσωρινής διοίκησης του εργατικού κέντρου έκανε λόγο για εκκρεμότητες δικαστικών αποφάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς και το γεγονός ότι έχουν κατατεθεί δύο αγωγές από την Ομοσπονδία Επισκεπτισμού Τουρισμού κατά του συνδικάτου για παράνομες εκλογές. Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Ξενοδοχοπαλίων και Επισκεπτισμού Τουρισμού Σταμάτης Πελέης ανέφερε πως ο λόγος που προσωρινή διοίκηση προσφεύγει σε αυτή την απόφαση είναι για να επηρεάσει ξεκάθαρα το αποτέλεσμα των εκλογών. Έχουν σοβαρά τα θέματα ως και προς την εκλογική διαδικασία, ποιοι συμμετείχαν και πώς συμμετείχαν και ως προς διατάξη του καταστατικού, οι οποίες θα πρέπει να είναι σύνομες με το 1264. Τον παλιό νόμο, ο οποίος τροποποιήθηκε με μερικούς από το καινούριο νόμο του κ. Χατζηδάκη. Λοιπόν, όλα αυτά τα θέματα τα οποία δεν έχουν ακόμα τελεσιδικήσει ή μάλλον δεν έχει υπαρθεί ούτε καν η πρώτη απόφαση, επηρεάζουν σοβαρά και την εκλογική διαδικασία του εργατικού κέντρου. Με αυτή την διαδικασία των ασφαλιστικών τελευταίων ζητάνε ότι ένα μέρος να μην, ένα από αυτά που ζητάμε είναι το σωματείο, το συνδικάτο, το καινούριο συνδικάτο επιστημού να μην μετέχει με τη σύνθεση που μετέχει τώρα, αλλά να μετάσχει το προηγούμενο σωματείο ξενοδοχοπαλλήλων με την προηγούμενη σύνθεση και τους προηγούμενους αντιπροσώπους. Επί πολλές θητείες, με νοθείες, με πλαστούς αντιπροσώπους, με εκλογές χωρίς εργαζόμενους, διατηρείς την πλειοψηφία στο εργατικό κέντρο Κέρκυρας, όταν σε παίρνουν χαμπάρι και ξεμπροστιάζεσαι και αποκαλύπτονται οι νοθείες το 19 και κόβονται αντιπρόσωποι, όταν δεν σου βγαίνει με τίποτα η πλειοψηφία και δεν έχεις καμία ντροπή πάνω σου, ούτε καν όταν κορόιδευες στο δικαστήριο ότι είσαι αντιπρόσωπος χωρίς να είσαι, ότι είσαι εργαζόμενος ενώ είσαι συνταξιούχος. Όταν λοιπόν τα κάνεις όλα αυτά, είναι βέβαιο ότι θα φτάσεις και στον αποκλεισμό 4 σωματείων και 5 αντιπροσώπων, σωματεία μάχημα με αγώνες, με ένταση για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των συναδέλφων τους, τα οποία αρνήθηκες να τα γράψεις 18 μήνες που έχουν κάνει αίτηση, και αφού δεν σου φτάνει Ωστόσο, μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου αναμένεται το κύμα αντιπαράθεσης να κορυφωθεί, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν πειρά η μία εναντίον της άλλης. Σχετισμός και με αυτά, αποφασίζεις να προσφύγεις για να πετάξεις έξω από το... από τους αντιπρόσωπους, από το σώμα των αντιπροσώπων, το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων στην Κέρκυρα, που απαριθμεί περίπου τους μισούς αντιπροσώπους της δύναμης του εργατικού κέντρου. Αν σου κάτσει δικαστής και δικάσει αυτό το πράγμα, τότε γίνεσαι πλειοψηφία. Αυτό λοιπόν επιδιώκουν οι κύριοι της λιγμένης, διορισμένης πρώην διοίκησης του εργατικού κέντρου Κέρκυρας, προκειμένου για άλλη μια φορά να κάνουν εκλογές νοθείας. Είναι αυτή? Όχι, δεν είναι αυτή. Αυτή είναι τα τελευταία πιόνια. Είναι οι τελευταίες τρύπες της φλογέρας. Είναι από πίσω τους τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Είναι οι ξενοδόχοι, είναι οι μεγαλοεπιχειρηματίες, είναι τα κυβερνητικά κόμματα, είναι μηχανισμοί, είναι άλλοι παράγοντες, αυτοί που ήταν πάντα. Στούμε οποιαδήποτε δικαστική απόφαση, και το τονίζω αυτό γιατί δυστυχώς η παράταξη της ΔΑΣ πάμε κουκουέ δεν έχει σεβαστεί, παρόλο που υπάρχουν καταδικαστικές όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 15 χρόνια καταδικαστικές αποφάσεις για προσφυγές που έχει κάνει εναντίον πολλών σωματείων, δεν τις έχει σεβαστεί, όπως δεν έχει σεβαστεί και τις νόμιμες διοικήσεις όλα αυτά τα χρόνια, και ιδίως τη διοίκηση του 2016-2019, στην οποία προσπαθούσε με ύβρις, τραμπουκισμούς και προπυλακισμούς να διαλύσει τις γενικές συνελεύσεις. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το εμόμενο θέμα έχει να κάνει με μια κινητοποίηση και με μια διαμαρτυρία, που είναι η πολλωστή διαμαρτυρία που έχουν κάνει
οι ιδιοκτήτες των σχολών οδηγών και μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Καθώς υπάρχει ένα χάος στη διεύθυνση συγκοινωνιών που είναι ένα διοικητικό τμήμα της περιφέρειας Ιωνίων-Νήσων, έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις για τις εξετάσεις, μεγάλες καθυστερήσεις για την έκδοση των διπλωμάτων, την ανανέωση των διπλωμάτων και ούτω καθεξής. Πάμε να δούμε λοιπόν περισσότερα στο ρεπορτάζ. Σε διαμαρτυρία προχώρησε σε 9 το πρωί εκπρόσωποι των σχολών οδηγών της Κέρκυρας στο τμήμα συγκοινωνιών της περιφέρειας Ιωνίων-Νήσων. Έτοιμα των σχολών οδηγών είναι έλλειψη προσωπικού, η οποία ανέτεινε το πρόβλημα της καθυστέρησης σχετικά με τις εξετάσεις για την άδεια κανόνα οδήγησης και ειδικότερα με την αλλαγή του νέου προϊσταμένου, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα, ακολουθώντας τον νόμο του 2013, να διαμορφώσει μια νέα κατάσταση στη λίστα των εξετάσεων. Το πρόβλημα είναι η έλλειψη προσωπικού που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο τμήμα μεταφορών της Κέρκυρας. Τώρα, το βασικό πρόβλημα, το δεύτερο που έχει προκύψει, είναι ότι ο καινούριος προϊστάμενος που έχει αναλάβει εδώ και 15 μέρες θέτει σε ισχύ ένα νόμο του 2013 που ναι μεν θέλουμε και εμείς να εφαρμοστεί, απλά για να εφαρμοστεί χρειάζεται προσωπικό των μεταφορών. Τι λέει ο νόμος λοιπόν, ότι ενώ μέχρι τώρα φέρναμε οι ίδιοι εκπαιδευτές έναν αριθμό μαθητών για να δώσουν εξετάσεις, από εδώ και πέρα θα μπορούν ή μόνοι τους οι εξεταζόμενοι ή οι εκπαιδευτές να φέρνουν όσους μαθητές θέλουν να δηλώνονται σε σειρά προτεραιότητας. Αυτό λοιπόν δεν δεχόμαστε, όχι δεν δεχόμαστε, δεν γίνεται να εφαρμοστεί, γιατί έτσι όποιος φέρει πρώτος πολλούς υποψηφίους, αυτός θα κάνει τη δουλειά του και όλοι οι άλλοι θα μείνουν εκτός. Άρα λοιπόν, εμείς θέλουμε στην ουσία όχι να μην εφαρμοστεί ο νόμος, απλά να εφαρμοστεί ο νόμος με περισσότερες μέρες εξέτασης. Αυτή τη στιγμή οι θεωρητικές εξετάσεις περιορίζονται σε μία μέρα. Στις υπόλοιπες περιφέρειες που εφαρμόζεται ο νόμος, οι εξετάσεις γίνονται 3 και 4 μέρες, ακόμα και Κυριακή μπορώ να σας πληροφορήσω. Άρα λοιπόν, το θέμα μας, επαναλαμβάνω, είναι να εφαρμοστεί ο νόμος, απλά να αυξηθούν και οι μέρες εξέτασης στους υποψηφιούς. Για την παρέμβαση, να διευκρινίσουμε εδώ πέρα ότι ο καταμερισμός των θέσεων ανασχολεί, τις όριζε το Υπουργείο. Άρα το Υπουργείο μας ενημέρωνε κάθε εβδομάδα πόσους υποψηφίους να φέρουμε για εξέταση. Από εκεί και πέρα, αυτό όπως είπε και ο συνάδελφος, άλλαξε προχτές και στην ουσία θα ισχύει ένα σύστημα όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. Κάτι το οποίο για τις εποχές και το 2021 που ζούμε είναι ανίκουστο. Θα σας πω λίγο πιο απλά. Εξετάσεις θεωρητικές τώρα είχαμε κάθε Τετάρτη. Που σημαίνει αυτό ότι μπορούσαμε, σύνολο η υπηρεσία να εξυπηρετήσει μπορούσε 60 άτομα. Αυτά τα 60 άτομα λοιπόν τα μοιραζόμαστε ίσα και δίκαια όλες οι σχολές περίπου 3 με 4 άτομα ανασχολεί. Άρα λοιπόν εξυπηρετούμαστε όλοι μέχρι τώρα. Από σήμερα λοιπόν όποιος έρθει πρώτος εκπαιδευτής και έχει 40 ή 50 άτομα δικούς του θα εξυπηρετήθει μόνο αυτός και όλοι οι άλλοι μένουμε εκτός εξετάσεων. Άρα λοιπόν ζητάμε να έρθουν οι υπάλληλοι να εκείνοι περισσότερες μέρες εξετάσεις και όχι μία για να μας περιορίσει τις υπόλοιπες σχολές να δουλέψουμε. Το Startup επικοινώνησε με τον Κώστα Ζορμπά, ο οποίος θα ανακοινωθεί ως νέος χωρικός αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας και χθες πραγματοποίησε συνάντηση με τους οδηγούς. Ο ίδιος ανέφερε ότι είναι αναμονή της ανάληψης των νου του καθηκόντων και τότε θα τοποθετηθεί για το ζήτημα το οποίο έχει προκύψει στις σχολές οδηγών. Θα το μελετήσει ο κύριος Ζορμπάς, θα τοποθετηθεί. Εμείς βέβαια απευθύνθηκαμε στην περιφέρεια Ιωνίων-Νήσων. Η περιφέρεια Ιωνίων-Νήσων θα έπρεπε να έχει βγάλει ανακοίνωση, να ενημερώσει, να πληροφορήσει. Η ενημέρωση του κάθε αντιπεριφερειάρχη είναι μια προσωπική υπόθεση. Η ενημέρωση των πολιτών όμως είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει τον αντιπεριφερειάρχη. Θα τα δούμε αυτά στη ροή της εκπομπής. Υπάρχει θέμα που ακολουθεί. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης Καποδίστρας μαζί μας για να μας δώσει κάποιες ειδήσεις της τελευταίας στιγμής, της τελευταίας ώρας. Έχουμε και εικόνα από το ατύχημα, το τραγικό ατύχημα με τον 27χρονο Γερμανό. Να ξεκινήσουμε αυτό και ναι. Έχουμε εικόνα και από το ένα ακόμη δυστύχημα που, γιατί μάλλον δυστύχημα είναι από δείχνει η νεκροπίνα ξεδομή. Μιλάω για την υπόθεση που αφορά τον Σπερουλάδες, τον 76χρονο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός. Και φυσικά και ένα τροχαίο ξανά εγούρινο στο προσκήνιο. Το πάμε να ξεκινήσουμε με ένα Βαγγέλη, σε παρακαλώ. Είναι πολλά. Λοιπόν, ναι. Ο 76χρονος στους Σπερουλάδες, ισορρός το οποίο βρέθηκε στην παραλία, σε μια κρυμνώδη μάλιστα περιοχή των Περουλάδων, στη θέση, στην παραλία δράστης. Τι εικόνα έχουμε? Φαίνεται πως επιβεβαιώνεται το πρώτο στην νεκροψία νεκροτομή, το πρώτο πόρισμα του δικαστή ότι φέρει πολλαπλές κακώσεις από πτώση εξ ύψους, αλλά τα στοιχεία δείχνουν πως αποκλείεται εγκληματική ενέργεια. Μάλιστα. Δεν αποκλείεται η αυτοχειρία.
ή πιθανό είναι δυστύχημα. Δηλαδή αποκλείεται σίγουρα η εγκληματική, ενέργεια. Έπεσε λοιπόν από εκεί αψηλά. Είναι κάθετη η παραλία. Μάλλον η όχθη στην παραλία. Είναι βραχώδης κάτω, έπεσε, χτύπησε, έχασε τη ζωή του. Είναι σημείο που είναι δύσκολο. Στην περίπτωση του παιδιού τώρα του 27χρονου. Στην περίπτωση του 27χρονου, η ιατροδικαστική έκθεση δείχνει ότι ήταν ένας τυπικός πνιγμός. Δηλαδή βάρισε βουτιά, έχασε τις αισθήσεις του και πνίγηκε το παιδί. Ένα παιδί 27 ετών. Ένα παιδί 27 ετών, το οποίο ήταν στην Κέρκυρα για διακοπές, έμενε στον οικογένειά του. Με την οικογένειά του πήραν μια βάρκα, πήγαν σε μια παραλία ευδύσβατη για πεζούς. Πας μόνο με μια βάρκα. Δεν έχει σημασία. Όταν πας με τη βάρκα, έκανε... βρήκε ένα βράχο και βάρωσε βουτιές. Και έχασε στη βουτιά λοιπόν από ύψος, έχασε τις αισθήσεις του. Γερμανός, 27 ετών. Μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Επίσης, να πω ότι σε ό,τι αφορά την υπόθεση του τροχαίου τώρα, είχαμε ένα τροχαίο με δύο γουρούνες στην περιοχή Δουκάδες. Πριν από πόση ώρα αυτό? Αυτό έγινε περίπου το απόγευμα. Μάλιστα. Και να πω ότι συγκρούστηκαν δύο γουρούνες, οι οποίες πιθανόν να πήγαιναν κάπου μαζί. Ήταν δύο παρέες τουριστών ή μία παρέα με δύο και δύο άτομα. Εξετράπη της πορείας τους και οι δύο γουρούνες από μετά από σύγκρουση την οποία είχαν, έπεσαν σε ένα οικόπεδο. Τραυματίστηκαν και οι τέσσερις και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Όμως μπορούμε να πούμε ότι η νεότερη κατάσταση της υγείας τους μας είναι πως η κατάσταση της υγείας τους ευτυχώς δείχνει πως είναι ελαφρά τραυματισμένοι και θα πάρουν εξιτήριο. Ωραία, έχουν μια εμπειρία. Αλλά έχουν μια εμπειρία με γουρούνες στην Κέρκυρα. Με τέσσερις τραυματίες όμως. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Είναι, βοηθήστε με λίγο για τη ροή των θεμάτων. Πάμε να δούμε τι λέει ο κόσμος. Πας σήμερα να αγοράσεις ψωμί και βρίσκεις ότι είναι ακριβότερο σε σχέση με την τιμή που πλήρωνε πριν από 20 μέρες. Είναι οι περίφημες ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα διατροφής. Κάτι το οποίο προφανώς δεν είναι αντιληπτό από παράγοντες της πολιτικής ζωής, οι οποίοι εκτιμούν ότι από τον Γενάρη και μετά θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Τι λέει ο κόσμος όμως, περισσότερα στο ρεπορτάζ. Οι ανατιμήσεις που θα δημιουργηθούν στην αγορά μετά τις αυξήσεις των τιμών σε προϊόντα και ήδη πρώτης ανάγκης θα δημιουργήσει μεγάλη ασφυξία στα νοικοκυριά, τα οποία θα πρέπει να αλλάξουν σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητά τους. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα μέτρα στην Διεθνή Θεσσαλονίκη σχετικά με τις ανατιμήσεις και στην προσπάθεια αντιμετώπισης της, όμως οι πολίτες εκτιμούν πως τα δύσκολα έπονται. Θα έρθουν δύσκολες μέρες. Αφού δεν δουλεύει τίποτα. Δεν δουλεύει τίποτα. Τίποτα. Από ό,τι βλέπουμε και όλοι το βλέπουμε, πάμε για φούντο όλοι. Ανεβαίνουν τα πάντα, η οικονομία πάει κατά να μην πω τι. Στις μισθών πιστεύω ότι χρειάζονται, δηλαδή τα παιδιά σίγουρα. Δηλαδή είναι πολύ λίγα αυτά που παίρνουν, δεν βγαίνουν σίγουρα. Το καλοκαίρι έχει μικρύνει, μετά από ένα μήνα ούτε εδώ πέρα θα πέσει μεγάλη πείνα. Τους πολίτες σίγουρα, γιατί κάθε αύξηση έχει επιπτώσει στην τσέπη μας. Πιστεύω. Και είναι ένα προϊόν που είναι κάθε μέρα απαραίτητο στην οικογένεια και θα είναι σίγουρα πρόβλημα. Έστω και μια μικρή αύξηση αυτόν τον καιρό είναι πάντα πρόβλημα. Σκέφτεται ακόμη περισσότερο τον αγοράσεις. Καφέ, δηλαδή πράγματα όχι πρώτης ανάγκης, αλλά ίσως πιο δευτερευούσης αξίας, γιατί όταν σου αυξάνουν κάτι το οποίο το έχεις ανάγκη, σκέφτεσαι ακόμη περισσότερο το μετέπειτα, την αγορά, στη λιανική, στα ρούχα, στον καφέ που θα κάνεις έξω. Θα υπάρξουν και αυξήσεις και στο ρεύμα και στο ψωμί. Θα υπάρξουν αυξήσεις και λόγω αυτών θεωρώ ότι ο κόσμος θα το σκεφτείτε διπλά και τριπλά πριν κάνει ίσως μια έξοδο, ένα Σαββατοκύριακο. Και ίσως δεν ξέρω τι μπορεί να δούμε πια, γιατί αρχίζουμε και βλέπουμε πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί. Τι μπορεί να γίνει από διαδηλώσεις και πόσο μπορεί να αλλάξει τελικά όλο αυτό. Έρχονται και εμείς συνακούμε πολύ. Πάντως πιστεύετε με τις ανατιμήσεις, με τα μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση, μπορούμε να βρεθεί μια λύση ή θα έρθει ένα νέο κύμα το οποίο θα φέρει στόχο? Θα βρεθεί λύση. Όχι λύση. Δεν υπάρχει λύση. Είναι δεδομένα τα πράγματα. Βαδίζουν την οικονομική οδό. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα είναι ένα πολύ ωραίο θέμα. Είναι μια, εγώ θα έλεγα, και συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή για την πόλη της Κέρκυρας, για όλη αυτή τη διαδρομή μιας κοινότητας, της εβραϊκής κοινότητας, η οποία βίωσε το διωγμό, τη συντριβή και όλα τα άλλα τα οποία ακολούθησαν και τα οποία περιγράφονται σε μία λέξη. Ολοκαύτωμα. Σήμερα λοιπόν μια ομάδα Γερμανών βρέθηκε στην Κέρκυρα και θέλησε να επισκεφθεί την συναγωγή, την εβραϊκή συναγωγή της Κέρκυρας.
μία από τις πιο ιστορικές αναφορές της αστικής κοινότητας αυτού του νησιού. Η κάμερα του Στάρ ήταν εκεί, ο Βαγγέλης Καποδίστριας έχει κάνει το ρεπορτάζ. Τη συναγωγή Κέρκυρας επισκέφτηκαν σήμερα Γερμανοί πολίτες, μέλη του συλλόγου Wilhelm Rosa, στη δράση που κάνουν επισκέπτοντας όλα τα σημεία τα οποία βίωσαν τις τραγικές συνέπειες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τα εγκλήματα των Ναζί. Δηλαδή από το Wilhelm Rosa, από αυτή την οργάνωση που είναι ένα διαπολιτισμικό διαδίκτυο βασικά νέων Ελλήνων και Γερμανών, ασχολείται πολύ με την σύγχρονη ιστορία και ειδικά τώρα τελευταία ασχοληθήκαμε πολύ με τα θέματα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου, με τα εγκλήματα της γερμανικής Wehrmacht και για αυτό το πλαίσιο είδαμε αυτά τα μέρη που έγινε ο εμφύλιος πόλεμος εκεί στους Φιλιάτες εκεί και πήγαμε στα Γιάννηνα, είδαμε ένα ματηρικό χωριό Λιγκιάδες, καταθέσαμε ως οργάνωση ένα στεφάνι εκεί στο μνημείο των νεκρών. Και βασικά ένα βασικό θέμα είναι ας πούμε, η απασχόληση με τις διαπολιτισμικές και διαϊστορικές ιστορίες Γερμανίας και Ελλάδος. Χρόνο οι ίδιοι που έρχονται εδώ και με κάθε γκρουπ έρχομαστε εδώ να ακούσουμε κάτι για τους Εβραίους που ζούσαν εδώ στην Κέρκυρα και τους πήραν οι Γερμανοί στην Γερμανία να τους σκοτώσουν. Και σήμερα ήρθαμε με το καινούριο του γκρουπ μας να μάθουμε πάλι περισσότερα για την εκκλησία εδώ. Δραματικά δηλαδή ήταν πολύ ήταν ο τέλος του πόλεμου και ήρθαν οι Γερμανοί και μάζεψαν εδώ όλοι τους Εβραίους να τους πάνε στη Γερμανία. Τους είπανε θα βρούνε δουλειά, θα τους βάλουν για δουλειά, όμως μετά τους σκότωσαν εκεί στα επιστημιακή. Και είναι πολύ σημαντικά για όλους τους Γερμανούς να μάθουμε τι έγινε, τι έκαναν οι παππούδες μας και έγραψε και ο κύριος ένα βιβλίο για την ιστορία του Εβραίους από την Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα, μνήμες του Ολοκαυτώματος παραμένουν όπες. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, περίπου 1.700 Εβραίοι έφυγαν για το Auschwitz και δεν γύρισαν ποτέ ξανά πίσω. Πλέον η εβραϊκή συνοικία της Κέρκυρας αποτελείται από περίπου 60 οικογένειες, ενώ εκείνα τα χρόνια αποτελούσαν απόσπαστο κομμάτι του πληθυσμού. Τη χρονιά που οι φίλοι της Wilhelm de Rose επισκέπτονται την εβραϊκή κοινότητα της Κέρκυρας και όχι μόνο την Κέρκυρα, είχαν πάει και στα Γιάννενα, έχουν την ευαισθησία να ασχολούνται με κοινότητες που έχουν πληγεί από τους Ναζί. Και όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά και έχουμε πει και άλλες φορές στο δικό σας το σταθμό, η εβραϊκή κοινότητα της Κέρκυρας έχασε 1.700 άτομα στα στρατόπεδα εξόντωσης Auschwitz-Birkenau. Σήμερα αριθμεί 60 άτομα, έχουμε μια οργανωμένη κοινότητα, μια διοίκηση αρκετά οργανωμένη με το φιλανθρωπικό της τμήμα. Η συναγωγή λειτουργεί τις μεγάλες γιορτές, έρχεται πάντα ένας λειτουργός ή ένας ραβίνος. Αυτές τις μέρες είχαμε την θρησκευτική πρωτοχρονιά, το Ρώσο Ασανά, 5.782 έτη. Και μετά είχαμε την ημέρα του εξυλασμού Γιόμ Κιπούρ, χτες και προχτές, με απίστευτη επισκεψιμότητα από Ισραηλινούς, Γάλλους, Αμερικάνους, Γερμανούς. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα, έτσι όπως τα καταγράψαμε, τα προσεγγίσαμε και ίσως προσπαθήσαμε να δούμε όλες τους όψεις. Στη ροή του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΤ. Θα ακολουθήσει η πρόγνωση του καιρού και οι διαφημίσεις. Σε λίγη ώρα ξανά μαζί. Στην ενημερωτική εκπομπή υπάρχει θέμα. Αύριο Σάββατο καιρός στην Ήπειρο, στη Δυτική Μακεδονία, τη Θράκη προβλέπεται να παρουσιάσει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στον μέρη. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ο καιρός να είναι γενικά αίθριος. Αρατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνούν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 6 μποφόροι θερμοκρασία. Στις περισσότερες περιοχές θα κυμανθεί σε ψηλά και την εποχή επίπεδα και στα κεντρικά και τα νότια υπηρετικά κατά τόπους θα φτάσει 36 με 30. Στην Κέρκυρα θα παρουσιάσει νεφός κατόπους αυξημένες με τοπικές βροχές.
Οι άνεμοι θα παίρνουν αρχικά νότιο-νοτιολική 3 με 5 μποφόρ, μαθμία από δυτικές γεμφύσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου.